Καλησπέρα, παιδιά. Τσεκτικνά, ο εδώ. Σήμερα θα δούμε το unboxing ενό ασύρματου φορτιστή. Ενό φορτιστή από την Blitzwolf. Το μοντέλο, όπω βλέπετε, είναι BWFWC1. Μου το έστειλαν από το Banggood. Επικοινώνησαν μαζί μου και μου λένε θα θέλαμε να σου στείλαμε ένα φορτιστή να το τσεκάρει, να τον δει. Unboxing, review. Ανέβασε βίντεο και μας να το δούμε. Μάλιστα, μου έστειλαν ένα κουπόνι. Στην περιγραφή θα έχω το κουπόνι κάτω από το link. Του συγκεκριμένου φορτιστή, ο οποίο κοστίζει 18,99 την ώρα που κάνω το βίντεο, το οποίο σα επιτρέπει να έχετε 16% έκπτωση έω και τι 28 Φεβρουαρίου του 2017. Εάν βλέπετε πιο μετά το βίντεο, προφανώ και δεν θα ισχύει, αλλά εάν το βλέπετε πριν από τι 28 Φεβρουαρίου, χρήσιμο θα είναι αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Τονίζω εξ αρχή ότι το συγκεκριμένο link δεν έχει affiliate, οπότε είτε το αγοράσετε είτε δεν το αγοράσετε, δεν το αγοράσετε από το Banggood, δεν ε, ε, ωφελείτε σε τίποτα το κανάλι ή οτιδήποτε, οπότε πράξτε αναλόγω και όπω θέλετε. Είναι από ό,τι έχω δει τρομερό μοντέλο. Εγώ το συγκεκριμένο το τσέκαρα μετά από την προτροπή τους να το δω όταν μου έστειλαν το link. Πιστεύω ότι είναι αρκετά ποιοτικό και αρκετά καλό. Πάμε να δούμε όμως και να σας λέω για το φορτιστή ταυτόχρονα όσο κάνω το unboxing. Το πακέτο είναι από τα κλασικά ανακυκλωμένου χαρτιού, τα οποία μου αρέσουν να σας πω την αλήθεια περισσότερο από τα κλασικά. Έχει μια ζελατίνα επάνω, Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο για να αφαιρεθεί. Ήρθε μέσα σε προστατευτικό αφρό, τον οποίο και έβγαλα για να μην καθυστερήσει και το unboxing. Αρκετά όμορφο κουτί, αρκετά ποιοτικό. Απλό. Δεν έχει κάτι άλλο. Πάμε να ανοίξουμε. Νομίζω θα είναι straight forward όλο αυτό. Το πακέτο, όπως έχω διαβάσει, όπως και θα δούμε, έχει τρία πραγματάκια. Έχει το φορτιστή, καλώδιο Ταχυφόρτιστης, το οποίο καλώδιο είναι, υποστηρίζει fast charge όπως σας είπα, ε, δεν έχει κάτι άλλο και μια καρτούλα αγγίση από την BlitzWolf. Το συγκεκριμένο δεν έχει ξεχωριστό φορτιστή, οπότε πρέπει να το βάλετε σε φορτιστή κινητού επάνω. Το πρώτο πράγμα, βλέπουμε thank you for, εδώ, for choosing BlitzWolf. Εδώ είμαστε, αυτός είναι ο φορτιστής. Πρώτη αίσθηση. Από το σακούλι, πρώτα απ' όλα, πιάντα του ότι είναι αρκετά βαρύ και στιβαρό. Θα το δούμε ανοίγοντά του. Το καλώδιο τάχη φόρτιση, το συγκεκριμένο καλώδιο είναι 50 εκατοστά. Οπότε με αυτό το καλώδιο μην περιμένετε τρελέ αποστάσει, να σα το φέρω κοντά στην κάμερα. Micro USB σε USB. Το micro USB, αν θυμάμαι καλά, μπαίνει πάνω στο φορτιστή. Το USB πάνω στο φορτιστή τείχου. Και από κάτω είναι το user manual του μοντέλου και μια κάρτα εγγυήσει. Έχει και ένα QR code σε περίπτωση που θέλετε να του σκανάρετε. Το manual είναι χρήσιμο σε τέτοια προϊόντα, αν και γενικά έχει πολλή πλάκα. Και εγώ το πολλέ φορέ λέω ότι ξέρει, είναι αστείο να το πετάμε και να μην διαβάζουμε. Ποιο θέλει οδηγίε. Σε κάποια προϊόντα χρειάζεται, οπότε τσεκάρετε το. Λέει τα χαρακτηριστικά του προϊόντο. Τώρα, γιατί είναι ιδιαίτερο αυτό το προϊόν. Πρώτα απ' όλα, είναι αρκετά όμορφο και αρκετά αισθητικό. Α, αρκετά αισθητικό. Είναι αρκετά όμορφο και αρκετά ποιοτικό. Ε, είναι αρκετά στιβαρό. Έχει δερμάτινη επίστρωση από πάνω. Δηλαδή, θα το δείτε κιόλα ανοίγοντα το και φέρνοντα το σε εσά. Δείτε. Έχει φύ δέρματο αυτό εδώ πάνω. Ε, τώρα, να φτιάξω επειδή ταυτόχρονα χρησιμοποιώ manual ε, focus αυτή τη φορά. Προκειμένου να μπορέσετε κι εσεί να το δείτε όσο καλύτερα γίνεται. Βλέπετε, έχει δερμάτινη επένδυση επάνω, Blitzgulf χαραγμένο, το ζουμάρο σου καλύτερα γίνεται για να μπορέσετε το δείτε κι εσείς. Έχετε ένα δακτύλιο ελαστικό, αυτό εδώ το πράγμα που βλέπετε που ακουμπάει το δάκτυλό μου είναι ελαστικός δακτύλιος για να μην γλιστράει το κινητό επάνω. Αλουμίνιο, μοιάζει με αλουμίνιο το δαχτυλίδι αλλά είναι πλαστικό. Το πάνω όντως έχει υφή δέρματος, παίζει να είναι όντω δέρμα. Και από κάτω έχει αντιραμπ για να μην γλιστράει πάνω στο γραφείο. Αυτό λοιπόν είναι ο φορτιστή, αρκετά απλό, και να σα πω τα χαρακτηριστικά του, τι άλλο υποστηρίζει. Ε, μπορούμε να το βάλουμε το κινητό, να σα δείξω κιόλα το δικό μου το κινητό, είναι αυτό εδώ, είναι το Nexus. Το οποίο μπορείτε να το κουμπίσετε έω και 10 χιλιοστά μέγιστη απόσταση πάνω από τον φορτιστή για να φορτίζει. Οπότε θέλουμε 10 χιλιοστά τουλάχιστον φόρτιση προκειμένου να φορτίσει. Επίση, υποστηρίζει ότι χρησιμοποιεί 9V High Speed Fast Charging για 40% πιο γρήγορη φόρτιση. Η ταχύτητά του στο Fast Charging είναι 120 λεπτά, φορτίζει το κινητό σα. Αρκεί να έχετε φορτιστεί τείχου μεγαλύτερο από 2 και, και πάνω, μάλλον ε, αμπέρ. Επίσης εάν θέλουμε κανονική φόρτιση, σε έναν απλό φορτιστή αυτό θα χρειαστεί γύρω στα 180 λεπτά για να γίνει μια πλήρη φόρτιση. Είναι συμβατό για συσκευέ όπω είναι τα Nexus προφανώ 4, 5 και 6. Και εγώ Nexus έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή. Θα το βάλω και δίπλα να το βλέπετε. Ε, Επίση είναι για τα Samsung προφανώ όλα τα Note, τα Samsung τα Edge για τα Lumia τα μοντέλα 1520-930 θα σας βάλω εδώ στο πλάι μία λίστα με όλες τις συσκευές θα το δείτε και στην περιγραφή τι είναι και τι δεν είναι το βάρος του είναι 95 γραμμάρια οι διαστάσεις του 90-50 επί 15 χιλιοστά δηλαδή η διάμετρος του είναι 9 εκατοστά περίπου και το πάχος του 1,5 το input του 5V στα 0,5-1 αμπέρ επίσης το output που βγάζει είναι 5V στα από 0,5-1 αμπέρ ή 9V για ταχυφόρτιση στα 1,3 Αμπέρ. Βέβαια τώρα εδώ σκέφτομαι και λέω ότι το συγκεκριμένο υποστηρίζει ταχεία φόρτιση για τους ασύρματους φορτιστές. Γιατί αν το σκεφτείτε το output που βγάζει είναι 1,3 Αμπέρ. Εάν ένας φορτιστής τύχου βγάζει 2 Αμπέρ τότε για πώ γίνεται αυτό να φορτίζει πιο γρήγορα τη συσκευή από το φορτιστή ενό τείχου. Με βάση τη λογική, αυτό που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι είναι από του γρήγορου ασύρματο φορτιστέ. Νομίζω ότι αν το βάλετε στον τοίχο το κινητό σα σε ένα fast charge φορτιστή, θα φορτίζει αρκετά πιο γρήγορα. Αλλά για ασύρματο φορτιστή είναι ικανοποιητικότατο και με το παραπάνω. Τώρα θα τον βάλω να δούμε ότι όντω δουλεύει. Θα το τοποθετήσω πάνω σε ένα φορτιστή τη Samsung να δούμε ότι όντω δουλεύει. Ελπίζω να δουλέψει. Το δαχτυλίδι φωτός, αν δεν κάνω λάθος, παίζει να είναι στο κάτω μέρος. Θα το δούμε κιόλας. Αν ανάψει κάτι. Α, ωραία. Άναψε, όπως βλέπετε, παίρνει ρεύμα. Και πάμε να δούμε ότι φορτίζει. Σα ξαναλέω, από ό,τι καταλαβαίνω με βάση τη λογική και αυτά που διαβάζω στα χαρακτηριστικά του, εάν συνδέσετε το κινητό σα σε ένα φορτιστή τείχο απευθεία, σίγουρα θα φορτίσει πιο γρήγορα αν δεν τα έχει φορτιστεί. Αλλά για ασύρματη, για ασύρματη φόρτιση, το συγκεκριμένο υποστηρίζει ότι φορτίζει αρκετά γρήγορα τη συσκευή σα, απλά την ακουμπάτε. Για να δούμε αν όντω θα νιώσει. Δεν το ακούμπησα, να δούμε κιόλα ότι όντω φορτίζει. Ε, δεν δηλαδή βλέπω κάτι τουλάχιστον ίσω να έχει θέμα ο φορτιστή μου. Θα κάνω μια αλλαγή να τον βάλω σε φορτιστή USB που έχω πάνω στο PC. Επιτρέψτε μου να το βγάλω. Ποτέ δεν ξέρει, ίσω ο φορτιστή μου να είναι ελεκτρονικό. Αν και τώρα τελευταία μου έκανε κάποια νομεράκια. Θα το συνδέσω να το ξαναδούμε ότι παίρνει όντω ρεύμα πάνω στο PC. Η αλήθεια είναι ότι με ψηλοπαίδεψα λίγο μέχρι να καταλάβω τι γίνεται. Το συγκεκριμένο προϊόν δουλεύει κανονικά. Απλά το πρόβλημα, μάλλον, είναι στο καλώδιο που χρησιμοποιούσα εγώ, είτε στο φορτιστή. Άλλαξα και φορτιστή και καλώδιο. Χρησιμοποιώ το δικό του καλώδιο, όπω βλέπετε, και το σύνδεσα πάνω σε διαφορετικό φορτιστή. Οπότε πάμε να δούμε, να κουμπίσω το κινητό επάνω, να δούμε αν θα δουλέψει κανονικά. Ωραία όπως είδατε χωρίς να no hands Βλέψε, βλέπετε ελπίζω να μπορείτε να δείτε και το σήμα του κεραυνού πάνω από την μπαταρία είναι δίπλα εδώ όσο φαίνεται τουλάχιστον με την ανάλυση που διαθέτει η κάμερα Οπότε δουλεύει και δουλεύει καλά. Είναι όμορφο προϊόν. Μπορείτε να φορτίσετε επίση εκτό από κινητά και συσκευέ οι οποίε υποστηρίζουν το QI Protocol και όπω είναι ρολόγια και διάφορα άλλα όμορφα πράγματα που φορτίζουν ασύρματα. Αυτό εδώ είναι ο φορτιστή. Αρκετά όμορφο. Υπάρχει ξαναλέω στην περιγραφή το discount, ένα κουπόνι το οποίο σα επιτρέπει να έχετε 16% έκπτωση αν θέλετε να το αγοράσετε. Οπότε τσεκάρετε το. Εγώ ευχαριστώ τα άτομα που μου το έστειλαν από το Banggood. Είναι όμορφο φορτιστή και θα βρει καλή χρήση στα χέρια μου. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα και θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Γεια σας από μένα.